Στάση πληρωμών προς τον αναγκαστικό σύνδεσμο διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Υπήρου αποφάσισε να κηρύξει μέχρι νεοτέρας ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως γνωστοποίησε το βράδυ της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο, η αρμόδια αντιδήμαρχος Γεωργία Αγιώτη. Η απόφαση δεν σχετίζεται με κάποια οικονομική αδυναμία του Δήμου τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά με την απέτηση, όπως ανέφερε, από τη διοίκηση του Συνδέσμου να παρέχει λεπτομερή και υπεύθυνη ενημέρωση προς το Δήμο Ιωαννιτών και προς όλα τα μέλη σχετικά με τις πληρωμές όλων των Δήμων, αλλά και τις οφειλές τους. Η κυρία Γιώτη, στην τοποθέτησή της μετά από ερώτηση που έγινε από την αντιπολίτευση, τόνισε πως ο Δήμος Ιωαννιτών κατέβαλε κανονικά το τέλος ταφής για το πρώτο τρίμηνο του 2024, όπως και τα υπόλοιπα ποσά που αναφέρονται στην τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων και της λειτουργίας του εργοστασίου. Όμως, στο εξής δεν πρόκειται να πληρώσει τίποτε άλλο αν δεν υπάρξει σαφής και πλήρης ενημέρωση. Εμείς πληρώσαμε το πρώτο τρίμηνο για το τέλος ταφής και τη δόση μας κανονικά. Εγγράφουμε στον προϋπολογισμό το τέλος ταφής, έτσι. Αλλά μένει ως οφειλή γιατί δεν θα το ξαναπληρώσουμε μέχρι να έχουμε μία ενημέρωση για το ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και ποιοι δεν πληρώνουν. Δεν μπορεί το βάρος να πέφτει όλο στο Δήμο Ιωαννιτών, έτσι, και να αναγκάζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους. Το κόστος είναι υπέρογκο, το ξέρουμε όλοι μας, το βλέπουμε κατά την ψήφιση των ανταποδοτικών, οπότε περιμένουμε νεότερα τόσο για το τέλος ταφής, όσο και για την τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΣΔΑ. Και έχοντας στα χέρια μου μία ατομική ειδοποίηση εντελώς συμπτωματικά, και είναι προς διερεύνηση και αυτό, παρόλο που κατά την υπηρεσία, κατά το 2021, 2022 και 2023, οι πληρωμές γινόταν εμπρόθεσμα. Εντούτοις, στην ατομική ειδοποίηση του Ιουλίου του 2023 υπάρχουν κάποια ποσά, γύρω στις 30.000 ευρώ, μαζί με προσαυξήσεις, τα οποία η υπηρεσία δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Οπότε θέλουμε κάποιες απαντήσεις και γι' αυτά. Έτσι.